Λουκέτο μπήκε στο πρώτο δημοτικό σχολείο στα Ανόγια, καθώς οι γονείς προχώρησαν σε κατάληψη διαμαρτυρόμενοι για τις συγχωνεύσεις τμήματων που αποφάσισε η κυβέρνηση. Το σχολείο, που μέχρι πρόσφατα λειτουργούσε ως δεκαθέσιο, έχει πλέον υποβαθμιστεί σε εξαθέσιο, με αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός των εκπαιδευτικών. Η κίνηση αυτή έχει φέρει τους γονείς και την τοπική κοινωνία σε οργή, καθώς η ποιότητα της εκπαίδευσης βρίσκεται πλέον σε κίνδυνο. Μεγαλύτερες τάξεις και η έλλειψη δασκάλων καθιστούν τη διδασκαλία πιο δύσκολη και τα παιδιά στερούνται τη φροντίδα και την προσοχή που χρειάζονται. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το σχολείο έτσι με 24, ειδικά η πρώτη και η δευτέρα τάξη που έχουν 24 παιδιά, δεν μπορεί να γίνει μάθημα στις τάξεις αυτές. Ναι, θεωρούμε ότι πρέπει να χωριστούν. Τουλάχιστον οι δύο πρώτες τάξεις ότι πρέπει να χωριστούν. Όλοι οι γονείς είναι στο πλευρό μας. Μόνο που απαιτούμε είναι να μην αποβαθμιστεί το σχολείο Ανογείων. Δεν έχουμε άλλο τίποτα στα Ανόγια πέρα από αυτό το σχολείο. Θέμε να παραμείνει όπως έχει. Δεν ζητάμε τίποτα παράλογο. Δεν ζητάμε, είναι ντροπή μας να κάνουμε κατάληψη. Πρέπει να ανοίξουμε τα σχολεία. Πρέπει να ακουστούμε και πρέπει να μας δώσουν μία λύση άμεσα. Να έρθουν τα κοπέλια μας στο σχολείο. Η τοπική κοινωνία των Ανογείων, που στηρίζει εδώ και χρόνια το σχολείο της, αντιδρά με πάθος σε αυτή την απόφαση. Οι γονείς διεκδικούν το δικαίωμα των παιδιών τους σε μια ποιοτική εκπαίδευση, απαλλαγμένη από υπερφορτωμένα τμήματα και υποβαθμισμένες δομές. Η κατάληψη δεν είναι απλώς μια πράξη διαμαρτυρίας, αλλά μια πράξη αντίστασης για την προστασία της μελλοντικής γενιάς. Οι τοπικές αρχές υπογραμμίζουν πως η γεωγραφική θέση και οι ανάγκες της περιοχής είναι πολύ ιδιαίτερες, γεγονός που οδηγεί σε σοβαρές συνέπειες για την εκπαίδευση των παιδιών. Αυτό το οποίο έχουμε ζητήσει θεσμικά από το Υπουργείο είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη πρόνοια, όπως και το Σύνταγμα ορίζει, στην νομοθεσία, ώστε η ακαμπτότητα των αριθμών να βάλει μέσα τον παράγοντα των ιδιαιτεροτήτων των περιοχών. Λέμε όχι στην υποβάθμιση, λόγω του ότι ο Δήμος μας είναι ένας ορεινός και δυσπρόσιτος Δήμος. Τα παιδιά μας δεν έχουν τις ίσες ευκαιρίες που έχει ένα παιδί της πόλης. Εμείς σαν γονείς, για να κάνουμε ένα φροντιστήριο στα παιδιά μας ή μια εξωσχολική δραστηριότητα, πρέπει να πάμε ή στο Ηράκλειο ή ακόμα χειρότερα πιο μακριά το Ρέθυμνο. Όταν ξεκινούμε την υποβάθμιση στα σχολεία, πάει να πει ότι δεν έχουμε ανθρωπότητα. Τίποτα άλλο έχω να πω. Μέσα σε αυτό το δυσμενές κλίμα για την εκπαίδευση, μια θετική πρωτοβουλία ξεχωρίζει με τη λειτουργία εσπερινού σχολείου στα Ανόγια. Σε αυτό το σχολείο φοιτούν μαθητές όλων των ηλικιών και επαγγελμάτων, άνθρωποι που παρά τις επαγγελματικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις επέστρεψαν στα θρανία. Η συγκινητική αυτή πράξη δείχνει την πίστη της τοπικής κοινωνίας στη διαβίου μάθηση και αποδεικνύει πως η εκπαίδευση δεν γνωρίζει ηλικία. Η εικόνα που μου προσέφερε η παρουσία αυτών των ανθρώπων, γιατί δεν μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ορισμένοι από αυτούς τα παιδιά τους σπουδάζουν στο πανεπιστήμιο σήμερα ή άλλοι οι οποίοι έχουν εγγόνια και θελήσανε να κάνουν αυτό το βήμα, να πούν ότι θα ξανακαθίσουμε στο θρανείο για να πάρουμε το απολυτήριο λυκείου. Είναι πολύ σημαντικό και σαφώς και τη διευθύντρια του σχολείου που μας τιμάει με το να αναλάβει τη διεύθυνση του σχολείου, θεωρώ ότι ήταν η ομορφότερη εικόνα που είχα μέχρι στιγμής φέτος.